Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που υποδέχτηκα σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη δύο ηγέτες γειτονικών, ιδιαίτερα φιλικών προς την Ελλάδα χωρών, τον Σέρβο Πρόεδρο Βούτσιτς και τον Βούλγαρο ομολογό μου, κ. Μπορίσοφ. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να κουβεντιάσουμε από κοινού, σε τριμερές επίπεδο, τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις χώρες μας και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, σε μια τριμερή συνάντηση που, όπως αποδείχτηκε από τον διάλογο που είχαμε, έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας ως ένα πλαίσιο διαλόγου, συνεργασίας και συντονισμού που αξίζει τον κόπο να το επαναλάβουμε και στο μέλλον. Και έχει σημασία τόσο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όσο όμως και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουμε ως χώρες που επιδιώκουμε από κοινού την σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή μας. Διανύουμε μια περίοδο όπου αυξάνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη, ειδικότερα για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης σε χώρες της γειτονιάς μας, λόγω πολιτικών ή εθνοτικών αντιπαραθέσεων, για το κίνδυνο ενίσχυσης του εξτρεμισμού, για το κίνδυνο και για τις επιπτώσεις, μάλλον, από τις μεταναστευτικές ροές, για τον κίνδυνο από την αυξανόμενη επιρροή τρίτων χωρών στα Βαλκάνια ή για την έκταση και δυναμική των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος τόσο στο τράφικινγκ όσο και στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξεχνάμε τα πιο σημαντικά μας θεσμικά εργαλεία ή να βλέπουμε την περιοχή μας κοντόφθαλμα. Χρειάζονται συνέργειες, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται η προσπάθεια να κινούμε από μια κοινή αφετηρία και βάση, τουλάχιστον όσοι μπορούμε και όσοι θέλουμε να εργαστούμε για την συνανάπτυξη, για την σταθερότητα, για την προοπτική της ειρήνης και του διαλόγου και της συνεργασίας στην περιοχή. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει με όραμα να αναζωογονήσουμε την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων με βάση την ξεχασμένη ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003, της Συνόδου Κορυφής του 2003. Πρέπει, όπως έχουμε τονίσει και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να αξιοποιήσουμε πρωτοβουλίες διαλόγου σαν τη σημερινή για να αναζωπηρωθεί ξανά το ενδιαφέρον για την περιοχή. Για να καταστήσουμε σαφές ότι η ασφάλεια της Ευρώπης περνάει από τα Βαλκάνια και ότι η προώθηση αυτού του στόχου θα είναι αμοιβαία επωφελής για όλους. Και βεβαίως θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί σημαντικό αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και είναι ευτυχής η συγκυρία που η σημερινή μας συνάντηση συμπίπτει με μια επίσκεψη του Πρόεδρου Γιούγκερ στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε σε λίγο. Στο πλαίσιο που σας περιέγραψα, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, αλλά και η Σερβία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο ως παράγοντες σταθερότητας στην περιοχή. Υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να επαναλάβω ότι στηρίζουμε απολύτως την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, όχι μόνον λόγω των μεταξύ μας δεσμών, ιστορικών, πολιτιστικών, πνευματικών, που περιγράφησαν και κατά την προηγούμενη συνέντευξη τύπου και είχαμε την ευκαιρία να τους επαναλάβουμε και με την παρουσία του φίλου μας, του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, του Μπόικο, αλλά και λόγω της συνεχώς αποδεικνυόμενης βούλησης της Σερβίας να εκπληρώνει όλους τους όρους που έχουν τεθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προενταξιακή της διαδικασία. Ένα επίσης σημείο σύμπτωσης απόψεων ήταν η ανάγκη σταθεροποίησης
ομαλοποίησης των πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό μιας γειτονικής χώρας για τις οποίες την σταθερότητα όλοι προσδοκούμε και προσβλέπουμε. Αναφέρομαι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και βεβαίως συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει διάλογος ουσιαστικός για την εξέβρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέμα του ονόματος, πράγμα το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση για την ολόπλευρη στήριξή μας σε ό,τι αφορά την ενταξιακή της προοπτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, αλλά έχουμε και ευκαιρίες στην οικονομία, στην ενέργεια, στην διαχείριση των κρίσεων, στα θέματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Και βεβαίως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία, ως χώρες με ιδιαίτερη ιστορία και βαρύτητα για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, οφείλουμε να συνεργαστούμε και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε πιο στενά την επόμενη περίοδο, διευρύνοντας ασφαλώς τη συνεργασία μας σε όποιον το επιθυμεί, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο ως βάση για τη συνεργασία μας στην περιοχή και απέναντι σε μισαλόδοξες λογικές και αλότριους σχεδιασμούς αλλά και εθνικισμούς που πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αποτελεί την πηγή των εντάσεων στην περιοχή των Βαλκανίων.